το κεφάλι προς τα πίσω. Στη συνοικία των Δειλινών βρέθηκαν σήμερα οι κινητές ομάδες υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Ήταν κάτι που οι πολίτες των Δειλινών το ήθελαν και ένιωθαν την ανασφάλεια αυτή του κορονοϊού. Και έτσι λοιπόν σήμερα δίνεται ευκαιρία και όχι μόνο για τους πολίτες των Δειλινών, αλλά και των διπλανών συνοικιών, έτσι ώστε να έρθουν να κάνουν δωρεάν τα rapid test. Έχουμε πει ότι εκτός από τα δύο σταθερά σημεία τα οποία υπάρχουν στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας και στην Πλατεία της Αγίας Κατερίνης, σιγά σιγά θα προσεγγίσουμε όλες τις συνοικίες του Ηρακλείου. Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να κάνουν το rapid test για να διαπιστώσουν αν νοσούν ή όχι από κορονοϊό. Να κάνετε the rapid? Βέβαια. Έχετε ξανακάνει? Όχι. Έχετε εμβολιαστεί? Την πρώτη δόση. Και θέλετε να δείτε πού είστε τώρα, Βρε κοπέλα μου, καλύτερα να ξέρουν παρά να μην ξέρουν. Ευτυχώς δεν έχουμε πολλά κρούσματα σε σχέση με άλλες συνοικίες. Παρ' όλα αυτά όμως, η ανασφάλεια και των ανθρώπων εδώ της περιοχής είναι ζωγραφισμένη. Συνολικά 162 άνθρωποι προσήλθαν στα Δειλινά για να εξεταστούν, με δύο από αυτούς να βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό. Στην Πλατεία Ελευθερίας εξετάστηκαν 298 δείγματα, 9 εκ των οποίων ήταν θετικά, ενώ στο σταθερό σημείο στην Πλατεία Αγίας Εκατερίνης σε 256 δείγματα βρέθηκαν 3 θετικά. Ξεκινάτε από εδώ μετά την Αλκαρνασό, γιατί υπάρχει υποψία ενός αυξημένου φορτίου ενδεχόμενα? Όχι, δεν ξεκινάμε έτσι. Ξέρω το Ηράκλειο δεν μας δίνει την εντύπωση στις τελευταίες μέρες η πόλη του Ηρακλείου ότι έχει αυξημένο φορτίο. Οπότε εμείς απλώς καταγράφουμε και σε άλλες περιοχές οι οποίες δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν ελεύθερα και πολύ εύκολα το rapid test. Τις αμέσως επόμενες ημέρες τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ εκτός από τα σταθερά σημεία θα προχωρήσουν σε ελέγχους στις γειτονιές και τα προάστια του Ηρακλείου. Έτσι θα έχουμε μια σαφή εικόνα του Ηρακλείου και για το φορτίο το οποίο πιθανόν περιέχει. Παράλληλα δε θα κάνουμε και τις εξορμήσεις μας στην ενδοχώρα σε στοχευμένες περιοχές ή σε περιοχές στις οποίες δεν έχουμε πάει ποτέ.